Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Ιγουμενίτσα και να καλησπερίσουμε όπως κάθε βράδυ τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα, ο οποίος θα μας μεταφέρει ειδήσεις και σχόλια από την Θεσπρωτεία, τα Γιάννενα και όχι μόνο. Και το πολιτικό προσκήνιο. Λοιπόν. Σήμερα το λες που δεν έχουμε. Γιατί, εντάξει, πώς δεν έχουμε, καθημερινά έχουμε. Στο δελτίο. Αλλά άμα πούμε αυτά, δεν λέμε τα τοπικά και μετά. Ναι. Μου λένε με ποιο ο χρόνο. Πρέπει να προτάξουμε. Κοίταξε, η πολιτική επικαιρότητα αφορά και τα τοπικά θέματα. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Και εγώ σου έχω ξαναπεί, αν θυμάσαι, και το έχω ξαναπεί ότι τα περιφερειακά, παύλα, επαρχιακά, τοπικά μέσα, όπως θέλεις πες τα, πρέπει να προτάσουν τα περιφερειακά τοπικά θέματα. Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, και αν έχουν και σε δεύτερο χρόνο, και δεύτερο, τα γενικά. Δηλαδή, πρόσεξε. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Ένας ο οποίος θέλει να ενημερωθεί για την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική, έτσι, ή ξέρω εγώ για τη συνθήκη του Μοντρέ ή για την συνθήκη των Σευρών, δεν θα παρακολουθήσει το Μάστορα. Και ας τα ξέρει και ας τα πει. Θα παρακολουθήσει αυτό ένα άλλο σχετικό μέσο. Η πολιτική επικαιρότητα είναι πάντα τοπικό θέμα, Βαγγέλη μου, γιατί είπαμε, η καθημερινότητά μας είναι πολιτική. Πάμε στα δικά μας θέματα. Πάμε, λοιπόν, πάμε στα τοπικά, γιατί θα πεις δεν έχουμε χρόνο. Πάμε στη συνεδρίαση του ΦΟΣΔΑ και του Περιφερειάρχη Υπήρου, του κ. Αλέξανδρου Καχρημάνη. Θέμα βεβαίως ήταν τα απορρίμματα. Τα απορρίμματα, η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, ο πόλεμος που είχε ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα και οι συγκλίνουσες απόψεις. Για πες μας τι έγινε. Επειδή πατήρ πάντων πόλεμος κατά τον Ηρόδοτο. Σωστό. Μια και μύριση για πόλεμο. Η αίσθησή μου, νομίζω το έχω κουβεντιάσει και μαζί, δεν θυμάμαι, ήταν ότι προϊόντος του χρόνου όλη αυτή η ένταση και η αντιπαράθεση θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται. Ένθεν, κακήθεν. Μεταξύ και των δύο πλευρών. Και γιατί το λέω αυτό, για να πω, γιατί αγαπήθηκα ξαφνικά, τέλος πάντων, δηλαδή. Λοιπόν, οι διαφορές υπάρχουν. Η περιφέρεια και ο περιφερειάρχης, ας είμαστε ειλικρινείς, έχει τις πικρίες της. Αλλά επειδή ο Καχρημάνης είναι πολιτικό όν, πιο πολιτικό δεν γίνεται, έως μυελού των οστέων, και υποθέτω συμφωνεί σε αυτό. Λοιπόν, ξέρει πολύ καλά ότι μετά την αντιμετώπιση που είχε από την κυβέρνηση όσον αφορά το θέμα του ΦΟΣΔΕ, μία παρατεταμένη σύγκρουση, το σύγκρουση είναι υπερβολικό, πρέπει να προσέχουμε και, αν θυμάστε την κουβέντα που κάναμε πριν αρχίσει η εκπομπή, τώρα πρέπει να προσέχουμε και τι λέμε. Να δούμε λίγο. Μία, τέλος πάντων, με παρατεταμένη αντιπαράθεση. Έτσι. Και σύγκρουση και αντιπαράθεση με του Καχρημάνη, με τους δημάρχους, με την πλειοψηφία των δημάρχων, γιατί κάποιοι ήταν και μαζί του. Εν όψη, αλλά και με την κυβέρνηση, αφήνοντας ανοιχτό μέτωπο. Εν όψη των επικείμενων αυτοδιοικητικών εκλογών, θα μου πεις θέλουμε ένα χρόνο ακόμη και θα προηγηθούν οι βουλευτικές εκλογές, ναι, αλλά δεν συμφέρει ούτε τους μεν ούτε τους δημάρχους να έχουν ανοιχτό ή ανοιχτά μέτωπα με την περιφέρεια, ούτε την περιφέρεια με τους δημάρχους και με τους δήμους. Γι' αυτό λοιπόν βρέθηκε αυτό που λέγαμε χθες το modus vivendi, δηλαδή ο ελάχιστος κοινός έτσι παρανομαστής, το πω έτσι απλά, η συνισταμένη εκείνη στην βάση πάνω στην οποία συγκλίνουν οι απόψεις και των δύο μερών και της περιφέρειας και του ΦΟΣΔΑ, του Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, των απορριμμάτων δηλαδή, της διοίκησης του ΦΟΣΔΑ. Και τελικά από ό,τι φαίνεται βαίνουμε προς εκτόνωση και επίλυση του προβλήματος. Τι συμφωνήθηκε καταρχήν, να πούμε ότι η σύσκεψη θα κλειστεί. Εντάξει. Το ρεπορτάζ λέει ότι έγινε μακρά συζήτηση. Είπαν οι μεν τα παράπονά τους προς τον δε, είπε ο δε τα παράπονά του προς τους μεν. Εκτονώθηκε η κατάσταση σε τέτοια περίπτωση και το θέμα είναι ότι τελικά η περιφέρεια έβγαλε μια ανακοίνωση που από ό,τι φαίνεται η όλη υπόθεση πάει βαίνει σταδιακά έστω και με βήματα προς οριστική επίλυση. Δηλαδή, τι είπε, τι προκύπτει από την ανακοίνωση, τη λυτή, οφείλω να πω έτσι,
ανακοίνωση λίγων γραμμών, είναι της περιφέρειας, του περιφερειάρχη. Προκύπτει ότι η περιφέρεια, ο ΦΟΣΔΑ θα αναλάβει τη διαχείριση των απορριμμάτων, έτσι, η περιφέρεια θα αποσυρθεί και όσον αφορά τους ΜΑ, γιατί εκεί υπάρχει ένα, αν θέλεις, αμφιλεγόμενο σημείο, έτσι, δηλαδή αν μπορούν να λειτουργήσουν οι ΣΜΑ που είναι το μείζον πρόβλημα για την πώς το λένε, για την διακομιδή. Για την ολοκληρωμένη διαχείριση απαιτείται η λειτουργία των ΣΜΑ. Ναι. Εκεί λοιπόν η περιφέρεια είπε ότι θα συνεργαστεί, αρχικά θα γίνει έστω και με σύμβαση με τους Δήμους και θα προχωρήσει το θέμα το οποίο είναι μείζον γιατί αφορά τη μείωση του κόστους. Και να το πω απλά να καταλάβει ο κόσμος, είναι η σταθμή μεταφόρου απορριμμάτων. Δηλαδή, ο Δήμος, για παράδειγμα, Φιλιατών, δεν θα πάει τα απορρίμματα στα Γιάννηνα, στο ελεύθερο χώρο, αλλά θα πάει στο σταθμό μεταφόρτωσης που είναι εδώ κοντά, στην Αγία Μαρίνα, στην ακριβώρα στην Ιγουμενίτσα. Άρα θα γλιτώνει σημαντικό, θα μειώνεται αισθητά το κόστος. Λοιπόν, αυτά. Εκλογές έρχονται και οι συγκρούσεις και οι εντάσεις αμβλύνονται. Έτσι. Και θα δούμε και άλλα τέτοια. Θα δούμε και ανθρώπους να αγκαλιάζονται που μέχρι προχθές θα δεις και αγκαλιές και φιλιά μπορεί να δεις. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε τώρα. Θετικό είναι όμως, το είπες και χθες εσύ, ότι αυτό θεωρώ, το λέει και η περιφέρεια, χωρίς βάρη των δημοτών. Έτσι καταλήγει και ανακοίνωση. Δηλαδή, προσόφελος των πολιτών. Φαίνεται ότι βάζει προτάσει το όφελος των δημοτών. Να μην επιβαρυνθούν με δημοτικά τέλη όσον αφορά τα απορρίμματα. Λοιπόν. Πάμε τώρα στο Δήμο Ιγουμενίτσας και μία καταγγελία από τον επικεφαλής της Μίσονος Αντιπολίτευσης όσον αφορά ποσά που διαθέτει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ιγουμενίτσας για λογιστική υποστήριξη. Βαγγέλη, αν το λέω σωστά. Ναι. Έκανε μια ανακοίνωση, έδωσε δημοσιότητα μια ανακοίνωση ο επικεφαλής Μίσονος Αντιπολίτευσης, ο οποίος, να υπενθυμίσω, δεν θα είναι υποψήφιος δήμαρχος στις επόμενες εκλογές, κατά δήλωσή του. Προαλήφεται ήδη άλλος από τον χώρο αυτόν, δηλαδή το χώρο του Πασόκ Κινάλ, για να είναι υποψήφιος. Και να το πούμε εδώ, είναι ο κύριος Παναγιώτης Νταΐς, δημοτικός σύμβουλος ήδη εκλεγμένος, ο οποίος, από ό,τι πληροφορούμε, εντός των προσεχών ημερών, θα ανακοινώσει την υποψηφιότητά του. Αυτό εμβόλυμα. Τώρα, τι συνέβη. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυσης Αποχέτευσης Ιγουμενίτσας, της ΔΕΙΑ δηλαδή, συγκροτείται από 11 μέλη. Συνεδριάζει και συμμετέχουν 6 μέλη για να πάρει αυτή την απόφαση. Δηλαδή, με ένα μόνο μέλος είχε απαρτίες, δεν είναι. 11. 6 συνεδρίασαν με 6. 11 με 6 συνεδρίασαν. Αυτά δεν τα λέω τυχαία και καλά κάνουν και επισημαίνονται στην ανακοίνωση, διότι έχουν μια σημειολογία. Από τα 6, τώρα ή αποχώρησαν ή δύο δεν καταψήφισαν, δεν το διευκρινίζω, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, η απόφαση ελήφθη από τους 4. Δηλαδή, σε σύνολο 11 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 4 μόνο μέλη συμφώνησαν για τα παρακάτω, τα οποία θα τα πω και τα οποία είναι πολύ σοβαρά και τα οποία αφορούν την διαχείριση των χρημάτων των δημοτών ή, αν θέλεις, του κρατικού κορβανά, αλλά αφορούν και τους δημότες, διότι τα δημοτικά τέλη και τα τέλη ίδρυυσης στην Ιγουμενίτσα, στο Δήμο Ιγουμενίτσας, είναι από τα πλέον υψηλά, αφορούν τους δημότες. Λοιπόν, τι λέει η πολυκαταγγελία του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης? Λέει ότι το 2020... για λογιστική υποστήριξη της δημοτικής επιχείρησης διετέθη ποσό 20.000 ευρώ. Το 2020 είναι πριν 2 χρόνια, είναι, δεν είναι. Mm-hmm. Δεν έγινε κάτι δραματικό, δεν πέρασαν 15 χρόνια να πεις ότι έγιναν κάποια δραματικά, συνέβη κάτι, μια θεαματική αλλαγή, συνέβη κάτι δραματικό, είχαμε κάτι κτλ. Για να δικαιολογηθούν πρόσφυγα παρακάτω από σαν τρόπο. Το 2020 λοιπόν 20.000 ευρώ για λογιστική υποστήριξη. Το 2021, τον επόμενο χρόνο, για ένα χρόνο μετά, 40.000 ευρώ. Διπλασιάζει το ποσό. Δηλαδή τι, χρειάστηκε να διπλασιαστεί και η παρεχόμενη λογιστική υποστήριξη? Το 2022, 60.000 ευρώ. Τριπλασιάστηκε τα παρεχόμενα, έτσι, για την λογιστική υποστήριξη. Και επειδή πήραν απόφαση και για το 2023,
προβλέπεται ποσό, παρακαλώ, ας κρατηθούμε, 123.000 ευρώ για αμοιβές σε επιστήμονες, οικονομολόγους, για λογιστική υποστήριξη στη δημοτική επιχείρηση του Δήμου Οικουμενίτσας. Και φέρνει παραδείγματα άλλων πόλεων, για παράδειγμα το Αγρίνιο με 95.000 πληθυσμό και όχι ο Δήμος Οικουμενίτσας με 20.000 πληθυσμό, για το 2022 έκανε σύμβαση με 64.000 ευρώ για λογιστική υποστήριξη. Και τον πύργο της Ηλίας, που είναι περίπου στα ίδια πληθυσμιακά μεγέθη με το Δήμο της Οικουμενίτσας, για το 2022 24.000 ευρώ. Σχόλιον έτερων ουδέν. Μάλιστα. Και τα συμπεράσματα των δημοτών, παύλα καταναλωτών, που πληρώνουν τα δημοτικά τέλη. Και από εκεί μετά ας απαντήσει η Δημοτική Αρχή και η Διοίκηση της ΕΙΑ. Και πάμε, Βαγγέλη μου, και σε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, σοβαρό θέμα που απασχολεί όχι μόνο την περιφέρεια τη δική μας, γενικότερα είναι θέμα στην χώρα μας. Και μιλάμε βέβαια για τους εργάτες γης, τώρα που είναι στα φόρτε η αγροτική παραγωγή και χρειάζονται εργατικά χέρια, δυστυχώς δεν υπάρχουν. Δεν μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες που υπάρχουν, η ζήτηση. Με τους εργάτες γης φέτος, είναι πανελλαδικό το φαινόμενο, αλλά εμείς εστιάζουμε στα καθ' εμάς, όπως έτσι συνηθίζουμε να λέμε. Θα γίνει το έλα να δεις. Και θα γίνει το έλα να δεις, διότι αυτή τη στιγμή επικοινωνώ με πολλούς παραγωγούς και εσπεριδοειδών, παράδειγμα στον κάμπο της Κεστρίνης, του Ραγίου, της Αγιάδας, του Πλησίου. Υποθέτω και στην Άρτα έχει το ίδιο πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Και στην Άρτα έχει το ίδιο πρόβλημα. Και με παραγωγούς ελαιοκάρπου, γιατί τώρα αρχίσει λίγο περίοδος και της συγκομιδής του... Τον ακτίνιδιο. Τον ελαιόν, έτσι. Βέβαια. Έχεις μαζέψει ελαιές στη ζωή σου? Βέβαια, είχαμε. Ελαιές λοιπόν, είχαμε. Ακτινίδια δεν έχω μαζέψει και δεν ξέρω. Ωραία, ελαιές έχεις μαζέψει? Πάρα πολλές φορές. Και με ελιόπανα και χωρίς και τα πάντα. Ναι, είχατε ρηχτεί όμως, δεν έρχεσαι εσύ. Είχαμε, εντάξει. Άμα μου πεις ότι έκανες το ρηχτή, τα άλλα όλα σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, όσο ήταν μικρές, μπορούσαμε. Καλά, από κάτω. Το θέμα είναι σοβαρό. Και είναι σοβαρό γιατί δεν υπάρχουν. Καταρχήν, εξαφανίστηκαν οι Αλβανοί. Έτσι. Γιατί εξαφανίστηκαν όμως οι Αλβανοί? Δες τώρα, για να καταλάβεις ότι επειδή το κράτος έχει συνέχεια και πρέπει να έχει συνέπεια, αλλά δυστυχώς έχει μόνο συνέχεια και όχι συνέπεια, τι συνέβη? Πολλοί από τους εργάτες μέχρι... Θα μου πεις, γιατί πέρσι πρόπεση, γιατί υπήρχαν Αλβανοί εργάτες πριν από 2-3-4 χρόνια και τώρα τα τελευταία χρόνια και ειδικά φέτος το φαινόμενο τόσο έντονο, ότι δεν υπάρχουν? Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Διότι πολλοί από τους Αλβανούς αυτούς, μένοντας για χρόνια στην Ελλάδα και πληρούντα, και αφού πληρούσαν τις προϋποθέσεις, εγώ δεν λέω ότι οι άνθρωποι είναι παραβίαση σε κανένα νόμο, τον ελληνικό νόμο εφάρμοσαν, τους ελληνικούς νόμους μάλλον, που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων. Η σημερινή κυβέρνηση, η χθεσινή, η προθεσινή, όλες τις κυβερνήσεις. Τι κάνανε? Απέκτησαν την ελληνική υπηκότητα. Ως Έλληνες υπήκοοι λοιπόν, αυτόματα γίνονται και πώς το λένε, υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό? Καταργείται λοιπόν η βίζα που χρειαζόταν πριν, που δεν είχαν την ιδιότητα αυτή, και μπορούν κάλλιστα να πάνε να ταξιδέψουν σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Ως Ευρωπαίοι και να μην κάνουν, να μαζεύουν μανταρίνια στη βροχή και στο χρύο με 20 και με 25 ευρώ, ή ελιές στην παγωνιά και τα λοιπά και στις βροχές με 20 ευρώ και με 30 ευρώ, και να βρουν μια άλλη δουλειά που θα είναι πολύ καλύτερη και προς όφελός τους. Και να σου πω κάτι, αγαπητή Βίκη. Πολύ καλά κάναν. Εσύ αν είσαι στη θέση τους, πρέπει να είσαι μαζοχιστής. Θα καθόσουν εδώ πέρα να μάζευες ελιές? Αυτά ας τα έβλεπε η πολιτεία, διότι μπορούσε να πει ή να βάλει ένα πλαφόν ή να περιορίσει τις προϋποθέσεις. Και φτάνει τώρα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να εκλιπαρεί, να κάνει διάβημα προς το Αλβανικό Υπουργείο Εξωτερικών, να πείσει εργάτες που μένουν στην Αλβανία, αλλά αυτό αφορά γειτονικές περιοχές, έτσι, να έρθουν εδώ να μάσουν τον καρπό. Και πάρα πολλοί συμπολίτες παραγωγοί προσφεύγουν σε κατοίκους τρίτων χωρών και ασιατικής καταγωγής, έτσι, και από το Πακιστάν και από το Μπαγκλαντές και ακόμη και από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.
για να μπορέσουν να αμάσουν τον καρπό. Διότι, να πούμε και μια άλλη αλήθεια όμως, ότι τα δικά μας τα παιδιά δεν πάνε να δουλέψουν να αμάσουν τον καρπό. Ούτε τις ελιές, ούτε τα μανταρίνια. Έτσι είναι. Αλλά να πούμε όμως και μια άλλη αλήθεια, για να μην τα ρίχνουμε και στα παιδιά. Γιατί εγώ μιλούσα με κάποια νέα παιδιά και έλεγα, γιατί είναι παιδιά, δεν πάτε να μαζέψετε 2-3 μήνες μανταρίνια να πάρετε. Και μου λέει ο άλλος, για κάτσε εσύ, φίλε μου, ευτυχώς μη με φίλε, μη με παππού. Λοιπόν, εσύ μου λέει θα πήγαινες να κάτσεις όλη την ημέρα στην βροχή και στο κρύο να σου βγει ο Χριστός για να πάρεις 20-25 ευρώ. Είναι ένα ερώτημα και αυτό. Και ένας προβληματισμός. Λοιπόν, αυτά. Από την άλλη, μισό λεπτό όμως, από την άλλη έρχονται και οι εργοδότες, ή πώς το λένε, οι παραγωγοί, και σου λένε πώς να δώσουμε παραπάνω, αφού φέτος οι τιμές είναι ακόμα δεν ξέρουμε αδιαμόρφωτες, αν πιάσουμε ακόμα και τα λειτουργικά έξοδα και αν θα υπάρχει εξαγωγή λόγω πολέμου κτλ. Εδώ δεν ξέρουμε αν βγάλουμε τα λειτουργικά έξοδα. Άρα δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Ποιος φταίει? Αυτοί που κυβερνάνε, αγαπητοί φίλοι, που έχουν τις ευθύνες. Δεν μπορούμε να το κάνουμε δηλαδή τώρα. Να μην το πούμε ούτε αυτό. Να το πούμε. Το πούμε. Να το πούμε αυτό. Μπορούμε να το πούμε. Λοιπόν, καλή νύχτα. Πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Κατάλαβες πολύ καλά γιατί το είπα. Καλή νύχτα.